ΔΕΗ, όπως ονομάζουμε τη σαλαμοποίηση, το κομμάτι της μεγάλης ΔΕΗ και την διαδικασία της διάλυσής της, δεν είναι απομονωμένο και αποκομμένο από την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, την πραγματικότητα δηλαδή των μνημονιακών αδιεξόδων. Δεν αντιμετωπίζει αυτό το νομοσχέδιο το αναπτυξιακό έλλειμμα, ούτε αποτελεί τον πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας και απεξάρτησης της χώρας, όπως κομπάζουν με επικοινωνιακές μεγαλοστομίες οι κυβερνητικοί παράγοντες. Το σημερινό νομοσχέδιο δεν λύνει το πρόβλημα του χρέους, δεν συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα ούτε στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Αντίθετα, όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτες για την οικονομία της Ευρωζώνης, η οικονομία της Ευρώπης ουσιαστικά πάσχει από ενέργεια, πάσχει στην ενέργεια. Είναι ακατανόητη και καταστροφική για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις αυτή η υποταγή της κυβέρνησης στις τροϊκανές απαιτήσεις που προωθούν το μοντέλο ιδιωτικοποίησης των πάντων και ακριβή ενέργεια στην περίοδο της κρίσης. Με έκπληξη ακούσαμε από τον κύριο Καράογλου, τον πρώην υπουργό, βεβαίως ίσως να ήταν απασχολημένος στα υπουργικά του καθήκοντα και να μην πήρε χαμπάρι τι γίνεται με τα μνημόνια, αλλά να ισχυρίζεται ότι αυτή δεν είναι μνημονιακή δέσμευση, δεν είναι προαπαιτούμενο για τη δόση του δανείου, αλλά είναι υποχρέωση και συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατανοούμε βέβαια την ανάγκη του και την αγωνιώδη προσπάθεια να ξανακερδίσει μπόνους στη διεκδίκηση μιας υπουργικής καρέκλας. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που χρειάζεται η εθνική μας οικονομία δεν είναι η δίθεν απελευθέρωση της αγοράς, αλλά μακροπρόθεσμος ενεργειακός σχεδιασμός με κύριο πυλώνα τον εξυγχρονισμό της ΔΕΗ, ώστε να παρέχει φθηνή και αδιάλειπτη ενέργεια στις επιχειρήσεις και την οικιακή κατανάλωση. Η ανταγωνιστικότητα της χώρας δεν θα δημιουργηθεί από μισθούς εξαθλίωσης, αλλά από φθηνό ρεύμα και φθηνή ενέργεια που θα δώσουν όθηση στην παραγωγική. Στην παραγωγή προϊόντων υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Χρειάζεται μια πολιτική που θα φέρει το κόστος σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Δεν μπορεί το ρεύμα σήμερα να στοιχίζει στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στα σπίτια από 120, από το 160 έως 180 ευρώ η μεγαβατόρα και να περιμένουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε προϊόντα και τουριστικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο σήμερα συζητάμε το νομοσχέδιο και αυτή είναι η μεγάλη του αντίφαση. Η εξυπηρέτηση δηλαδή της νεοφιλελεύθερης ισοπεδωτικής λογικής και της υποταγής στο μεγάλο κεφάλαιο που υπερτηρεί του κοινωνικού και εθνικού συμφέροντος. Κύριε συνάδελφοι, οι ρυθμίσεις που εισάγονται επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα, να ολοκληρώσουν νομοθετικά τις αποφάσεις της Τρόικα και της συγκυβέρνησης για την πλήρη διάσπαση, διάλυση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, αποφάσεις που εντάσσονται στο συνολικότερο πακέτο εκποίησης της δημόσιας περιουσίας, συρρυκνώνοντας την τεχνολογική και κοινωνικο-οικονομική υποδομή της χώρας. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ θα χαρακτηριστεί σαν τη συγκυβέρνηση που κατάφερε να ξεπουλήσει τα πάντα σε όποιον άνοι. Τον αέρα πουλώντας τα αεροδρόμια, τη θάλασσα πουλώντας σε γυαλούς και παραλίες, τη στεριά πουλώντας σήμερα τον ορυκτό πλούτο. Όλα δηλαδή τα εθνικά μας πλεονεκτήματα. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι ριζοσπαστικές αποφάσεις για έξοδο της οικονομίας από την κρίση αντί του τυφλού ξεπουλήματος. Ειδικά για τα νησιά μας, η ενεργειακή κάλυψη είναι θέμα επιβίωσης. Τα στοιχεία κόστους για την νησιωτική χώρα επιβεβαιώνουν την ενεργειακή ανεπάρκεια της Δωδεκανήσου και την επιδείνωση της κατάστασης με την ενδεχόμενη τριχοτόμηση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Μας τρομάζει η ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση της ενέργειας στα νησιά μας, κύριε Υπουργέ. Και αυτό γιατί η τιμή κόστους μιας κιλοβατόρας με καύσιμο το λιγνίτι είναι 40 ευρώ. Με καύσιμο το φυσικό αέριο είναι 80 με 100 ευρώ. Ενώ με καύσιμο το μαζούτ ή το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν τα εργοστάσια των νησιών, των μη διασυνδεδεμένων δηλαδή περιοχών, η κιλοβατόρα κοστίζει κατά μέσο όρο 250 ευρώ. Δηλαδή 5 με 6 φορές πάνω από ό,τι στην άλλη χώρα. Σήμερα αυτή η διαφορά στο κόστος παραγωγής την καλύπτουν οι Έλληνες καταναλωτές με το τέλος της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. Τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι πώς θα καλύπτεται αύριο αυτή η διαφορά. Θα την αναλάβει το κράτος, θα συνεχίσει η κάλυψη από τους καταναλωτές, θα εφαρμόζει η ιδιωτική ΔΕΗ τις δεσμεύσεις της δημόσιας ΔΕΗ, θα αποδίδονται οι πόροι αυτοί στη ΔΕΗ για να χρηματοδοτείται το κόστος στις νησιωτικές περιοχές ή θα έχουμε τα γνωστά φαινόμενα της Energa και της Ελλάς Power. Κύριε Υπουργέ, στις 30
8 του 2013 είχατε επισκεφτεί τη Ρόδο και υποσχεθήκατε τότε τη διασύνδεση του Νότιου Αιγαίου με το Εθνικό Δίκτυο αλλά και με το καλώδιο που συνδέει τη Δωδεκάνησο με την Κύπρο και το Ισραήλ. Ισχύουν αυτές οι δεσμεύσεις ή ήταν αυγουστιάτικες δηλώσεις? Το άκουσα σήμερα το πρωί σε βίντεο. Άκουσα τα λόγια σας. Άκουσα τα λόγια σας. Δεν το διάβασα καν. Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα. Μία απομόνωση, οικονομικά νησιωτική χώρα χρειάζεται επενδύσεις. Χρειάζεται μια μεγάλη ΔΕΗ και φθηνό ρεύμα. Μια διασυνδεδεμένη Δωδεκάνησος με πρόγραμμα ανάπτυξης χρειάζεται επάρκεια, ποιότητα ισχύως και ευστάθεια του ηλεκτρικού δικτύου της ενέργειας. Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένα ενεργειακά έργα υποδομής και τεχνολογικής αναβάθμισης του δικτύου στα νησιά. Μόνο έτσι θα αρθεί η απομόνωση, θα έχουμε τη σιγουριά ότι δεν θα βιώσουμε blackout παρόμοια με τα περσινά σε Σαντορίνη και Ρόδο. Και παρεπιπτόντως, πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, σας είχα στείλει μια επιστολή, την οποία δεν πήρα απάντηση, στην οποία σας ανέφερα την επικινδυνότητα για από την τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών σε υποσταθμούς υποβάθμισης τάσης που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικά και ηλεκτρικά αλλά και περιβαλλοντικά ατυχήματα προκαλώντας πυρκαγιές μέσα στα δάση. Η διασύνδεση των νησιών, κύριε Υπουργέ, με το Εθνικό Δίκτυο πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητά μας. Σε συνδυασμό βέβαια με την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου εργοστασίου στην Νότια Ρόδο σε σημείο που να μην δημιουργεί περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη θέση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ό,τι και αν αποφασίσετε σήμερα, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η ΔΕΗ θα ξανααποκτήσει την ενιαία οντότητά της, με κύριο χαρακτηριστικό όμως την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της σε όλες τις εκφάνσεις. Παλεύουμε το παρόν και σχεδιάζουμε το μέλλον χωρίς να υποστηρίζουμε το παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Γεωργιάδης ζητάει το